Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταδώσουμε και εμείς τις ανακοινώσεις που θα κάνει, γεια σας κύριε Πουρνάρα, ο Υπουργός για τα νέα μέτρα, που δεν ξέρουμε τι σημαίνει νέα μέτρα, γιατί αν, όπως έλεγε και ο κύριος Κατρίνης, ως πολιτικός εκείνος, είχαμε έναν ελεγκτικό μηχανισμό για να εφαρμόζονται, δεν θα είχαμε, φαντάζομαι, αυτή την έξαρση. Θα έχετε κι εσείς δει ότι δεν γίνεται σε όλα τα μαγαζιά της εστίασης και της ψυχαγωγίας ο έλεγχος, ενώ από τα καταστήματα έχετε δείξει παντού το πιστοποιητικό. Μάλλον όχι. Έχετε δει ότι υπάρχει ένα πιστοποιητικό το οποίο έχουν μοιραστεί καμιά δεκαριά άνθρωποι και δείχνουν αυτό και μπαίνουν έτσι, ειδικά στα κλαμπς με τη νεολαία που είναι σε μεγάλα ποσοστά ανεμβολίαστη και πάει λέγοντας. Άρα αν είχαμε στοιχειωδώς καλούς ελέγχους, ενδεχομένως να μην είχαμε φτάσει εδώ. Αλλά αυτό θα μας το πείτε εσείς που είστε ο ειδικός για να την εκτιμήσει και αυτή την αιτία, αυτή την αφορμή. Κοιτάξτε, έχουμε λίγο κουραστεί. Καλησπέρα και όλα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα. Ο Έλληνας, ξέρετε, έχει μια παιδεία έτσι κακή, δεν στο να παρακάμπτει τις αρχές, ας πούμε, τις θεωρεί εχθρικές απέναντί του. Αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Ξέρετε, καμία χώρα δεν τόλμησε να κάνει υποχρεωτικά τα εμβόλια. Καμιά χώρα δεν τόλμησε να κάνει πολύ αυστηρούς τους ελέγχους. Και στη Γαλλία είμαι σε θέση να ξέρω ότι οι έλεγχοι δεν ήταν αυστηροί. Και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Οπότε δεν θέλω να ρίξουμε την ευθύνη σε κάποιον συγκεκριμένα. Όσο ότι αυτό το στέλεχος του ιού, το ΔΕΛΤΑ, είναι πολύ μεταδοτικό. Είναι πάρα πολύ μεταδοτικό. Και όσο το κρύο σφίγγει που λέμε, θα υπάρχουν κρούσματα περισσότερα. Το έλεγε ο κοινός μιλούσε εγώ από τον Αύγουστο. Θα με ακούγατε ίσως να λέω ότι το χειμώνα θα περιμένουμε αύξηση. Σύμφωνοι το λέγατε, αλλά κύριε Πουρνάρα, μοιάζει ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας να μην αντιλαμβάνεται αυτό που εσείς οι γιατροί εκπέμπετε συνέχεια, ότι ακριβώς επειδή η διασπορά του γίνεται με μεγαλύτερες ταχύτητες, πολύ πιο εύκολα προσβάλλει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες, δεν έχει αντιστοίχηση αυτή σας η προειδοποίηση με την ανεμελιά που βλέπουμε γύρω μας. Κοιτάξτε, το εμβόλιο ότι στη Βόρεια Ελλάδα οι εμβολιασμένοι είναι περίπου 50% πάνω ή κάτω. Γιατί πάτε στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν έρχεστε στον τόπο σας? Και στο Βόλο. 53% είναι στο Βόλο, σιγά τη διαφορά. Τα λέω λίγο άσχημα το Βόλο, το λέω λίγο έτσι προς την αγόρια, το λέω λίγο χοντρά, με συγχωρείτε. Αλλά λυπάμαι πολύ. Πώς να σας πω, κύριε Πολύζο, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. 50 άνθρωποι τη μέρα χάνονται κάθε μέρα. Φοβάμαι ότι θα γίνουν 70 με το ρυθμό που πηγαίνουμε ή 80. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά προς τα εκεί πάμε full. Έτσι δεν έχουμε περιθώριο, λέμε το εμβόλιο, δεν είμαι σίγουρο. Πεθαίνουν οι άνθρωποι κατά δεκάδες. Έτσι είναι τραγικό, πώς να σου πω. Δηλαδή παίζουμε με τη φωτιά. Οι ανακοινώσεις που θα γίνουν σήμερα από την κυβέρνηση θα είναι προφανώς στην κατεύθυνση των ελέγχων και στο να μεγαλώσει ο αριθμός των rapid test, ειδικά για τους εργαζόμενους στην εστίαση. Αυτό λένε οι διαρροές. Πάμε όμως να δούμε τώρα πώς θα ανταποκριθεί, γιατί εσείς το ζείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί, γιατί δεν έχει να κάνει με το αν το λένε οι μικρές ή οι μεγάλες αντιπολιτεύσεις. Είναι καλά στελεχωμένο ώστε να αντέξει αυτό το θανατηφόρο τέταρτο κύμα της πανδημίας στο σύστημα? Λείπουν γιατροί, λείπουν συναδελφοί σας, λείπουν νοσηλευτές. Έχουμε πραγματικά 1.100 τόσες κλίνες με 1.110 που λέει η κυβέρνηση? Και γιατί έχουμε προειδοποίησεις ότι θα φρακάρει το σύστημα όταν έχουμε 430 διασωληνωμένους? Κύριε Πολύζο, να τα πούμε, θα έλεγα με εντυμότητα. Δηλαδή, σαν το κράτος ήταν δικό μας, όχι του εχθρού. Προφανώς. Δικό μας είναι. Δεν είναι αυτονόητο καθόλου αυτό που λέμε. Δεν είναι δυστυχώς αυτονόητο. Πάντως, είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ χωρίς να υποτιμώ τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κανένα δημόσιο σύστημα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το βρετανικό σύστημα, που έχει την κορυφαία πρόνοια, νομίζω παγκοσμίως, κατέρευσε πάνω στην έξαρση του κορονοϊού. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα λοιπόν. Νοσηλευτές παγίως λείπουν στα ελληνικά νοσοκομεία. Λείπουν πολλοί. Γιατί λείπουν όχι πάρα πολλοί. Άλλου λείπουν, αλλού δεν λείπουν, λείπουν λίγοι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γιατροί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι να δουλέψουν, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Για πολλές ειδικότητες, δηλαδή αναισθησιολόγους, εντατικολόγους και μικροβιολόγους, μπορώ να σας πω, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν. Πώς να σας πω, γίνεται προκηρύξεις και δεν πάνε οι γιατροί. Έτσι, οπότε οι γιατροί λείπουν, δεν υπάρχουν λύσεις να πάρουμε γιατρούς εύκολα, εξειδικευμένους. Οι ιδιώτες δεν βάζουν πλάτη στα δύσκολα, δεν βάζουν πλάτη, το είδαμε αυτό έτσι εμπράκτος. Οπότε δεν είναι εύκολο. Ότι νοσηλευτές λείπουν παγίως. Και πριν τον κορονοϊό έλειπαν. Λείπουν πολλοί. Και μακάρι να προσελκυθούν περισσότεροι.
Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος, αν δεν έχει την κόρη του και το γιο του και μια αποκλειστική, δεν μπορεί να χειρουργηθεί σε ελληνικό νοσοκομείο. Είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν έχει συμπαράσταση το βράδυ, καταλάβατε τι λέω. Μάλιστα. Δεν φτάνουν. Είναι δύο νοσηλευτές και μια βάρδια για 50 ανθρώπους. Πού να τρέξουν οι καημένες και τι να κάνουν. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Αυτό είναι το μόνο, η μόνη βαθιά πληγή του. Τα άλλα είναι, θα έλεγα, στα σημεία τα προβλήματα. Υπάρχουν, αλλά όχι παντού. Όχι οριζόντια. Καταλάβατε. Άρα λέτε ότι θα αντέξει και αυτό το κύμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ζόρια, με υπερκόπωση, με αυτά που το έχετε ξαναζήσει. Κοιτάξτε, το σύστημα θα αντέξει. Εξαρτάται πόσο ψηλά θα έχουν τα κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το σύστημα είναι στα όρια του. Στην Αθήνα ακόμα κρατάει. Αλλά έχουμε τον κίνδυνο να ξαναπέσει η λειτουργία του σε γενικό νοσοκομείο. Δηλαδή, το Αττικό νοσοκομείο έγινε το μισό COVID. Δεν έχει περιθώριο η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια να χάσει το μισό Αττικό από γενικές παθήσεις. Καταλάβατε. Αν ξαναφτάσουμε να κλείσουμε το μισό νοσοκομείο, καταστραφήκαμε. Δηλαδή, δεν μπορούν να χειρουργούνται καρκινοπαθείς, δεν θα μπορούν να μπαίνουν οι εμφραγματίες. Καταλάβατε. Δεν είναι μόνο να αντέξει. Με τι τίμημα θα αντέξει. Ναι, το έχουμε ξαναζήσει όμως. Δηλαδή, η υποδιάγνωση. Δεν σας λέω τώρα για τα περιστατικά που λέτε. Η υποδιάγνωση είχε χτυπήσει κόκκινο για μήνες. Μπαίνανε φραγματίες σε ανακοπή. Μου λέγανε οι συνάδελφοι των ΤΕΠ, των επιγόντων, ποτέ δεν μπαίνανε τόσο πολλές ανακοπές άνθρωποι μισοπεθαμένοι. Γιατί ήταν σπίτι τους, πονούσαν, δεν πηγαίναν στο νοσοκομείο. Μήπως το γλιτώσουν και φτάναν στο νοσοκομείο πριν το θάνατο, ένα βήμα. Αυτό να μην το ξαναδούμε. Δηλαδή έχουμε το εμβόλιο, επιτρέψτε να πάω πάλι στο εμβόλιο. Έχουμε τόσο στα χέρια μας ισχυρό όπλο. Και το ψηρίζουμε, πώς θα σας πω, με δικαιολόγιο το τόπο. Καταπίνουμε την Κάμιλο. Έτσι. Και θα ήθελα πάλι να πω άλλη μια φορά, το έχω πει κάτι άλλο. Να σας πω όμως, όχι, μην φύγουμε λίγο από το ότι καταπίνουμε την Κάμιλο και το διηλίζουμε πάρα πολύ, διότι όλες αυτές οι συζητήσεις των ανθρώπων που εναντιώνονται στο εμβόλιο τροφοδοτούνται από συναδέλφους σας. Επικαλούνται την τάδε μελέτη του κυρίου του Χάρβαρντ, της Ολλανδίας, της Βρετανίας και πάλι. Πώς όχι. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Κοιτάξτε, τα πράγματα θα πάρει κάποιος, θα δανειστεί το όνομά σας και θα το κοτσάρει σε μια βλακεία και θα πει αυτό το είπε ο καθηγητής Πουρνάρας. Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα αριθμών, θέματα ποσοστών. Έτσι, πεθαίνουν τρεις εμβολιασμένοι και 97. Το λέω, συγγνώμη, πριν πείτε, το λέω για να δείξω και την ευθύνη ενός ελάχιστου ποσοστού γιατρών, ενός ελάχιστου μέρους της ιατρικής κοινότητας που συνεισφέρει σε αυτή τη δαιμονοποίηση όπως και της Εκκλησίας, για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν ιερείς που κάνουν ζημιά στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό θέλω να σας πω, ότι ο χαμηλός, έτσι στην ιεραρχία κλήρος, η υψηλή ιεραρχία είναι κάθετη υπέρ του εμβολίου. Αλλά πάρα πολύ καλοπροαίρετοι, στέκομαι και γιατί είναι άνθρωποι νομοταγής. Είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Χαμηλού έτσι, ιεραρχικού στάτους, έτσι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Απλώς φοβούνται. Πρέπει κανένας αδίχριστος να υπάρχει στο εμβόλιο και καμιά συνωμοσία. Έτσι προς Θεού, να τα τελειώσουμε αυτά. Έτσι, να κάνουν το εμβόλιο, θα σώσουν ψυχές. Τους προτρέπω να κοιτάξουν την ψυχή τους βαθιά. Όταν πεθαίνουν 50-60 άνθρωποι, δεν μπορούμε να κοιτάμε τις συνωμοσίες. Εγώ σας λέω ότι πήγε και συνωμοσία, που είναι αστείο. Σας λέω ότι υπάρχει συνωμοσία. Είναι ικανή η συνωμοσία να μας σκοτώνει 60 ανθρώπους τη μέρα και να μας ενδιαφέρει. Είναι δυνατόν. Τι ψυχή θα παραδώσουμε. Εγώ σας λέω, αυτό είναι το μόνο κίνητρο που έχω. Πώς θα παραδώσω την ψυχή μου, αν δεν πω αυτά που λέω. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε τώρα που είναι και χειμώνας και δεν έχουμε ούτε 40 ούτε 35 να ξαναγυρίσουμε στην προστασία της μάσκας, κύριε Πουρνάρα. Και η μάσκα. Και η μάσκα ασφαλώς, αλλά η μάσκα μόνο σε κλειστούς χώρους. Δεν χρειάζεται να φοράμε τη μάσκα στον δρόμο και να κουραζόμαστε. Η μάσκα μόλις μπούμε σε συνωστισμό. Όχι στο ύπαιθρο. Γιατί κουράζονται οι άνθρωποι με τη μάσκα στο αυτοκίνητό τους που είναι μόνοι τους. Φοράνε τη μάσκα και τη βγάζουν μόλις πάνε κάπου που νομίζουν ότι δεν τους βλέπουν. Και εσύ είναι μέσα στον κόσμο. Μάσκα εκεί που πρέπει. Αλλά το εμβόλιο είναι τόσο σημαντικό και είναι τόσο πολύ ανεμβολίαση που πεθαίνουν κάθε μέρα που θα επιτρέψουμε να μιλάω μόνο γι' αυτό. Για τίποτα άλλο να μην μιλάμε. Έτσι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε πολύ καλή δύναμη σε εσάς, τους συναδέλφους σας. Έχετε μεγάλη μάχη μπροστά σας. Και θα αντέξουν οι γιατροί, αντέχουν και οι νοσηλευτές και οι τεχνολόγοι και το διοικητικό προσωπικό. Το λέω και για τον κύριο Γκαμπράνη που τον είδατε ενδεχομένως στα πλάνα που κυκλοφορούν ήδη από το μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα. Που ο άνθρωπος πήγε να κάνει δηλώσεις στους συναδέλφους και κατέρευσε. Δεν το είδα. Είναι ο υπεύθυνος της κλινικής COVID στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και ο άνθρωπος κατέρευσε, αλλά ήταν και από την πίεση των στιγμών. Ευτυχώς εξετάστηκε, είναι καλά, φοβήθηκαν
έτσι ένα επεισόδιο. Είναι όλοι μεγάλη πίεση και κόπωση της ψυχής, του οργανισμού σας. Καλή δύναμη να έχετε όλοι σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά και σας ευχαριστούμε που κάθε φορά είστε μαζί μας που σας το ζητούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίνεστε. Λοιπόν.